Γεια σας, καλώς ορίσατε στο πρώτο βίντεο του καναλιού ε, και μιας ε, εκπομπής την οποία την ονομάσα Music Live η οποία ήθελα να βγαίνει live. Δεν τα κατάφερα, έχω θέματα με το ίντερνετ στην περιοχή ε, βέβαια έκανα μια κίνηση, έβαλα ένα modem το οποίο παίρνει μια κάρτα sim και έχω αρκετά καλό ίντερνετ Παρ' όλα αυτά παιδεύομαι ακόμα για να βγει ζωντανά ε, ένα βίντεο, μια εκπομπή σε εισαγωγικά. Τέλος πάντων τα κοιτάζω όλα αυτά και θα σας κρατήσω ενήμερους. Λοιπόν, ε, είναι ένα πρώτο βήμα που κάνω. Ε, δεν έχω ιδιαίτερη γνώση από βίντεο, από editing και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έχω μια σχετικά καλή αίσθηση, πιστεύω. Και θα το παλέψω έτσι ούτως ώστε να είναι καλή η ποιότητα του ήχου. Γεια σας. Και επίσης εικόνας. <ΛΣ1> λοιπόν, τώρα... Ε, όπως είδατε και στο thumbnail, ε, σήμερα θα μιλήσουμε για το επάγγελμα DJ. Ε, θέλω να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Ε... Θα το δείτε και μπορείτε να σχολιάσετε από κάτω από το βίντεο. Α, θα απαντήσω σε όποια σχόλια θεωρήσω πως ε, χρήζουν μια απάντηση και όλα αυτά. Τώρα, ε, παιδιά. Όλοι εσεί που κάνετε αυτό το επάγγελμα, θέλετε στο Facebook να μην γράφετε μπροστά τη λέξη DJ. Για σκεφτείτε το λίγο, πείτε μου. DJ Δημήτρη Χοδρογιανάκης DJ Κωνσταντίνο Παλαιολόγου. Φτάνει, παιδιά, φτάνει. Είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα. Όπως ο υδραυλικός, όπως ο γιατρός, όπως ο δικηγόρος, όπως ο ελεοχρωματιστής Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι γιατί δεν το γράφουν, πούμε. Υδραυλικός Δημήτρης Παναγιωτήδης. Δικηγόρος. Φτάνει. Φτάνει, ρε παιδιά, με αυτό. Τέλος. Αν θέλετε... Κάντε μια σελίδα για να διαφημίσετε το επάγγελμά σα, όπου μπορείτε να βάλετε από κάτω και τα προσωπικά δεν ξέρω πώ ονομάζονται εκεί πέρα, DJ, musician, band, fan, το... δεν ξέρω εγώ. Κάντε μια σελίδα. Αφήστε το προσωπικό σα προφίλ έτσι. Δεν υπάρχει λόγο. Αφήστε το. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, α, τι άλλο έχω σημειώσει εδώ. Ε, μάλιστα. Ε, είμαστε στη χώρα. Του ό,τι δηλώσει είσαι, είναι γνωστό αυτό, Α, θα ήθελα να σα συμβουλέψω. Αυτά που λέω σε εσά, τα έχω σκεφτεί πρώτα για μένα, εννοείται. Ε. Πω ε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει φοβερή έκθεση προ τον κόσμο. Φοβερή έκθεση. Δηλαδή, είμαστε one-man show. Καθόμαστε πίσω από μια κονσόλα σε ένα μαγαζί <κυρίζει> και καταλαβαίνουν όλοι μέσα στο μαγαζί, όλοι, ότι η μουσική που βγαίνει από τα μεγάφωνα, από εκείνα τα μαύρα, τα κουτιά, τα ηχεία. Ε, είναι από δικέ μα επιλογέ. Είναι από τα δικά μα τα μηχανήματα, είναι από αυτό που έχουμε στο μυαλό μα εμεί. Δεν το έχουμε σπουδάσει. Υπάρχουν κάποιε εξειδικευμένε σπουδέ για ηλεκτρονική μουσική, πιο πολύ και όλα αυτά. Ακόμα δεν υπάρχει μια σχολή που να διδάσκει την ελληνική μουσική. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό. Έχω κάτι στο μυαλό μου, θα το πω σε ένα άλλο βίντεο. Ε, η ευθύνη είναι τεράστια, παιδιά. Είναι τεράστια η ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη, Το αίσθημα τη ευθύνη. Δεν ξέρω, αλλά η δικιά μου η μάμα, η Σμυρνιά, μου είπε Νικόλα, να προσέχει το επάγγελμα που θα κάνει να έχει όσο το δυνατό πιο καλή φήμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που κάνετε κρίνεται καθημερινά. Καθημερινά σας ακούνε 100, 200, 500, 1000 άνθρωποι τη βδομάδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να σχολιάσουν κάτι για εσά. Τι θα σχολιάσουν, σα ενδιαφέρει ή όχι. Δικό σα θέμα. Κρατήστε αυτό που σα λέω. Αμέσω, αμέσω λοιπόν, η φήμη αυτή θα εξαπλωθεί. Είτε είναι κακή, είτε είναι κακή. Έχετε ένα ονοματεπώνυμο. Ονομάζεστε Δημήτρη Σπάνο Βαγγελοδημητρόπουλος. Τι λένε την επόμενη μέρα για εσάς όλοι αυτοί που σας άκουσαν εχθές το βράδυ. Γιατί εσείς ξυπνήσατε μία μέρα και ονομαστήκατε DJ. Καλά κάνατε. Δεν το συζητάω. Το θέλατε και το κάνατε. Αλλά έχω ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Α, δεν έχω δουλειά και αυτό και κυκλώματα και τώρα. Ποια κυκλώματα. Ποια κυκλώματα. Τα πράγματα είναι απλά. Κανένα κύκλωμα. Εφόσον συμβαίνει αυτό που σας αναφέρω, το ότι α, κρινόμαστε καθημερινά, κρινόμαστε από τους πελάτες, κρινόμαστε από τους υπεύθυνου των μαγαζιών και από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ένα μαγαζί κάνει τζίρο σε ένα βράδυ. Αν αυτό που κάνατε δεν είναι αποτελεσματικό, δεν έχει μέσα του ε, αποτέλεσμα, δεν έχει τέχνη, αγάπη, καλλιτεχνία και όλα αυτά, δεν θα κάνει τζίρο το μαγαζί. Τόσο απλά. Να σα το πω αλλιώ, θα κάνει τζίρο, αλλά πολύ μικρότερο από έναν άλλον DJ ο οποίο είναι καλύτερο από εσά. Καλύτερο από εμένα. Τόσο απλά τα πράγματα. Η ευθύνη είναι μεγάλη. Ε, Δεν θέλω να σα κουράσω άλλο. Ε, από αυτά τα βίντεο θα συζητάμε διάφορα. Θα μου γράφετε σχόλια, πράγματα που θέλετε να αναλύσουμε και γενικότερα ε, μου λείπει πάρα πολύ η επικοινωνία. Λείπω από το ραδιόφωνο κάνα. Κανά... δύο χρονάκια περίπου. Και ήθελα έναν τρόπο να εκφραστώ. Ε, το ραδιόφωνο, κατά τα ψέματα, έχει τελειώσει. Σε εισαγωγικά. Δεν έχει χρήματα, δεν μπορεί να κερδίσει χρήματα. Ε, συνδυαστικά μπορεί να σου προσφέρει κάτι ε, με τη δουλειά που κάνει. Να ανεβάσει τη φήμη σου, τέλο πάντων. Πάλι, βέβαια, εννοείται αν είσαι καλό ε, ή αν είσαι κακό. Θα ανεβάσει την καλή φήμη σου θα ανεβάσει την κακή φήμη σου. Αυτό. Και επέλεξα αυτόν τον τρόπο, μια και. Αυτά τα βίντεο τα φτιάχνω στο στούντιο που είναι στο σπίτι μου και είμαι σαν, σαν, σαν γνήσιο σπιτόγατος που είμαι. Ε, μπορώ να τα κάνω όλα αυτά από εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Πατήστε subscribe, κάντε like, dislike, ban, hit. Κάντε τα όλα τέλο πάντων. Ευχαριστώ πολύ.